την εμπειρία των 40 χρόνων που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό μόνο. Ευχαριστούμε θερμά. Και πιστεύω να συμφωνούμε όλοι τώρα μετά από αυτή την πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να πούμε τη θέση μας ως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα εκφωνήσω, αφού θα πάρω. Για την πώληση. Δεν μπορώ να μην σας δώσω το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Εμείς θα θέλαμε, κύριε Πρόεδρε, να έχουμε θετική στάση και θετική άποψη. Όμως είπαμε τους λόγους στους οποίους θα έχουμε αρνητική στάση. Την ενίσχυση έτη περαιτέρω ο κύριος Ζούλας πριν. Που επιχείρησε, θα περιμέναμε μία σαφή, χωρίς καμία σκιά, κατά δίκαιο το μαύρο, επιχειρήσατε να δικαιολογήσετε, κύριε Ζούλα. Με στοιχεία παθογένειας. Αν οι παθογένειες πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, δεν πάμε πουθενά. Το μαύρο ήταν μαύρο, καταδικασμένο στη συνείδηση και από το τελευταίο πολίτη, ακόμα και αυτό που δεν έχει σήμα. Από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Ένα αυτό. Δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, επειδή είμαστε Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, για πρώτη φορά από το 2008, ακούστηκε σήμερα στην Επιτροπή το εξής εξωφρενικό. Το είπε η κυρία Ράπτη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ως φερόμενο δημοκρατικό κόμμα. Για πρώτη φορά. Και ρωτώ δημοσίως και τον κύριο Υπουργό, και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση του 32% είναι ως φερόμενο δημοκρατικό κόμμα. Θέλουμε τώρα μια απάντηση. Για όλους αυτούς τους λόγους και για όσα προηγήθηκαν, η στάση μας είναι αρνητική για το σύνολο των προτινόμενων. Φαντάζομαι, κυρία Ράπτη, να μην το είπατε ή μόνοι σας. Ακόμα και αν το είπα. Να το διορθώσετε. Ωραία. Ακόμα και αν το είπα, προφανώς δεν αφορά. Προφανώς και είστε το Δημοκρατικό Κόμμα. Προς Θεού, δεν αμφισβήτησε κανείς τη δημοκρατική σας νομική.